Πάμε γρήγορα εμείς στον πρόεδρο τώρα της Real Estates, τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα. Καλησπέρα σας, κύριε Μπάκα. Καλησπέρα σας. Μια ζωντανή συζήτηση, όπως και να έχει, τα οικονομικά και την όλη κατάσταση. Τα ξέρετε και εσείς πολύ καλύτερα, γιατί αρχικά να ξεκινήσω από την υπόθεση του Airbnb, έτσι όπως εξελίσσεται την υπόθεση. Είναι η αρχή του τέλους για το Airbnb. Είναι αρχή του τέλους του Airbnb, πολύ πιο βία από ό,τι περιμέναμε. Ήδη το Airbnb από το 2019, από το Σεπτέμβριο και όλες, έδειχνε σημάδια απόκοσης. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ιδιοκτητών μπήκαν σε διαδικασία να επιστρέψουν στις μακροχρόνιες μισθώσεις, στις συμβατικές μισθώσεις, διότι έβλεπαν ότι τα εισοδήματά τους κάθε χρόνο μειώνονταν. Σκεφτείτε ότι το 2019 τα εισοδήματα σχέση με το 2018 μειώθηκαν περίπου 35%. Και τα ακίνητα που εγγράφησαν στις μακροχρόνιες μισθώσεις από 74.000 το 2018 το Δεκέμβριο, φτάσαμε στις 95.000 με 96.000 το Δεκέμβριο του 2019. Mm-hmm. Και όλη αυτή τη στιγμή, Απρίλιος πλέον του 2020, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που τα έχουν γράψει παρθούν βραχώνιας μίσθωσης, βλέπουν οι άνθρωποι ότι μιλάνε πλέον για μηδενικά εισοδήματα 4 ολόκληρους μήνες. Και να φανταστείτε το εξής, ότι στις αμέτρα στήριξης εντάσσονται μόνο εταιρείες διαχείρισης βραχώνιων μισθώσεων. No. Που στη χώρα μας το 65% των ακινήτων είναι κατά κύριο λόγο φυσικά πρόσωπα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πλέον αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πάρει και αυτή δάνεια, αυτή είναι σημαντικότερη με την κουβέντα που κάνατε προηγουμένως που την παρακολουθούσα, που έχουν πάρει δάνεια είτε για την αγορά των ακινήτων, είτε για την ανακαίνιση των ακινήτων, αυτή τη στιγμή να περιμένουν το φετινό καλοκαίρι να πάρουν ό,τι μπορούν με πολύ ανταγωνιστικές τιμές, φτασιζόμενοι στον εγχώριο τουρισμό, εάν υπάρχει, έτσι ώστε τον Σεπτέμβριο μήνα να ξαναεπιστρέψουν στις μακροχρόνιες μισθώσεις ή ακόμα και στην πώληση του ακινήτου. Να. Δηλαδή, για να σε ρωτήσω κάτι, ρε Πρόεδρε. Δεν μπορεί να με συγχωρήσει, τα ξενοδοχεία με την κρίση που έχουν πολύ μεγαλύτερη ξενοδοχεία είναι όλα δανεισμένα, όλα είναι στο κόκκινο. Και μια αυτή που υπάρχει είναι ότι τα καλύτερα ακόμα για τα καλύτερα ξενοδοχεία θα τα πάρει η Γερμανία γιατί έχει τα λεφτά. Έχετε δίκιο. Αυτό που λέει. Αυτό λοιπόν, για να σου πω κάτι. Τα ξενοδοχεία τώρα αυτή τη στιγμή θα κατεβάζουν τις τιμές. Αν θα δουλέψουν Ιούλιο-Αύγουστο. Για όσους μαζέψουν. Αν θα κατεβάζουν τις τιμές στα ξενοδοχεία δηλαδή και πάει παραδείγματος χάρη τώρα το δωμάτιο. 30-40 ευρώ από 100 που το είχαν. Πώς θα το χρειάζεται, 5. Έχετε δείξει αυτό που λέτε, απόλυτο. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Ότι θα διανύσουμε μια πολύ άσχημη περίοδο στο άμεσο μέλλον. Όταν αυτή τη στιγμή ο ΑΣΑ μιλάει για 35% μείωση του ΑΕΠ στη χώρα μας, όταν τα 9 χρόνια μνημονίου η χώρα έχασε 29% του ΑΕΠ, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας τι σημαίνει αυτό την οικονομία της χώρας. Και όταν ο τουρισμός αυτή τη στιγμή θα καταγράψει μια μείωση 25-30%, όταν αυτή τη στιγμή κάθε 10% ποσοστό του τουρισμού αντιστοιχεί σε 1,8 δις και μια μονάδα του ΑΕΠ. Άρα βλέπουμε όλοι μας ότι πάρα πολύ σύντομα πολλά ξενοδοχεία, ιδιαίτερα αυτά που αγοράστηκαν εντός του 2018 και του 2019, που οι άνθρωποι ανακαίνησαν συγκεκριμένα ακίνητα με σκοπό να δουλέψουν αυτή τη σεζόν, δηλαδή από τον Απρίλιο και μετά, το 2020, αντιλαμβανόμαστε ότι το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο και θα αλλάξουν πολλά χέρια. Με τα ακίνητα και τις μισθώσεις τι γίνεται, γιατί και εκεί υπάρχουν ζητήματα, γιατί δεν υπάρχει στήριξη. Πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Να σας πω το εξής. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μιλάμε για μια μείωση 40% των μισθωμάτων στους εργαζόμενους και στις εταιρείες που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Απ' την άλλη μεριά, όμως, ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ακινήτων στη χώρα μας έχουν αγοραστεί με δάνεια. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, πληρώνουν δάνεια. Να κάτσε, δεν τον νίκιαζε κανένας όμως εδώ πέρα πριν αυτό το πράγμα. Να λέμε και τα σίγα-σίγα γιατί σκάβει. Πριν έψαχνα να βρει ακίνητο να νοικιάσει και δεν υπήρχε πουθενά. Έψαχνα να βρει ακίνητο, ιδιαίτερα τα παιδιά, οι πόλεις οι οποίες είχαν και πανεπιστήμια και τέτοια δεν υπήρχε πουθενά. Μιλάμε εδώ σήμερα για τρομακτικά πράγματα. Και να σου πω και κάτι. Αυτή τη στιγμή με αυτό που λες με τα Airbnb, ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα σημείο και γενικότερα, όχι μόνο από τα Airbnb, ξαφνικά γίναμε όλοι ξενοδόχοι σε όλη την Ελλάδα. Γίναμε όλοι ξενοδόχοι και τον αγροτικό τομέα, τον παραγωγικό τομέα, τον πρωτογενή τομέα τον παράτησαν όλοι. Εγώ βλέπω τα πορτοκάλια στη Λακωνία σήμερα πήραν ανάσα οι άνθρωποι. Που δεν τα τρώγε κανένα. Φέραμε από την Αργεντινή. Ή εμείς οι μεγάλοι Ευρωπαίοι. Θα σας πω κάτι για αυτό που λέτε που είναι πολύ σημαντικό. Όλοι οι μεγάλοι παίκτες παγκοσμίως πάντα επενδύουν σε τέτοιες περιόδους στην αγροτική καλλιεργήσιμη γη. Το είδαμε αυτό και το 2009-2010. Βλέπουμε ότι είναι μια τάση γενικότερη στον πλανήτη. Οι πολύ μεγάλοι παίκτες στα ταξιδιωτικά ταμεία και μην πούμε και άλλους και φυσικά πρόσωπα που τα γνωρίζουν πολύ καλά όλοι μας στη διεθνή οικονομία, οι οποίοι επενδύουν σε χιλιάδες στρέμματα αγοράς. Καλλιεργήσιμης γης. Το θέμα ότι εμείς στη χώρα μας δυστυχώς
στο πρωτογενή τομέα, ο οποίος είναι το μόνο αγαθό το οποίο καλλιεργεί την τροφή σου, και από ό,τι βλέπουμε σε δύσκολους καιρούς, όλοι δουλεύουμε πώς θα αποκτήσουμε την τροφή μας, το έχουμε αφήσει ανεκμετάλλευτο. Όχι ανεκμετάλλευτο, το έχουμε δώσει άκρη, και ανεκμετάλλευτο και το έχουμε δώσει σε όλο δαπούς. Όπως το λέτε, γιατί ξεχνάτε ότι το 2009-2010 ελάχιστοι άνθρωποι έφυγαν από τις μεγάλες πόλεις όπως την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και πήγαν στα χωριά τους και επένδυσαν στην αγροτική οικονομία. Αντιθέτως βλέπουμε τις τάσεις που υπάρχουν στους Αμερικανούς και Ευρωπαίους γενικότερα, οι οποίοι επένδυσαν πολλά χρήματα στην αγροτική οικονομία και στην ανάπτυξη της αγροτικής γης. Και σκεφτείτε κάτι, είμαστε η πιο φτηνή αγροτική γη στον κόσμο. Ναι, αλλά και οι αγρότες μας πεθαίνουν, αδερφέ, όμως. Και οι αγρότες μας τραβάνε το Γολγοθά τους. Βλέπεις τι γίνεται γύρω-γύρω. Τώρα αυτή τη στιγμή, κοίτα τα ρεπορτάζ που γίνεται, που κάνουμε εμείς όλη την ώρα. Όλοι είναι με το σούπα για τα πορτοκάλια που πήραν ανάσα και πολλοί στο έκαναν ανάσα. Οι άλλοι με τα αγκούρια εδώ πέρα που τους είχαν τάξει λαγούς με πετραχίλια και τις φράουλες στην αυτή για θα κάνουν εξαγωγές. Μια και δεν γίνονται εξαγωγές, να τι γίνεται τώρα. Γιατί γίναμε όλοι ξενοδόχοι. Και από ό,τι κατάλαβα, άμα θα άκουσες τα ρεπορτάζ στην Τριφυλία που κάναμε, ψάχνουν να βρουν χέρια εργατικά να δουλέψουν. Δεν δουλεύει κανένας. Θέλουν όλοι γραφείο, τηλέφωνο. Και φωτοβολταϊκά. Πώς το λένε, γραμματέα, κάποιοι περισσότεροι. Και αυτό μέσα να μπαίνουν στο Facebook να βλέπουν τα. Έχετε δίκιο γι' αυτό. Και να λέει κάθε μάνα ότι το παιδί με εμένα είναι διορισμένο. Λέει, καλά, όλοι ψάχνουν να βρουν να διορισούν. Ή δουλεύει στην τάδε εταιρεία. Λέει, κάτι τραγαγύρευε. Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο. Πάντως, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας με τον σχολιασμό σας, διότι αυτή η πραγματικότητα που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, τα κρατάμε όλα αυτά και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πούμε ότι η υπόθεση της αγοράς ακινήτων δυστυχώς θα μπει για μία ακόμη χρονιά σε αυτή την λέλαπα, και εκεί που περιμέναμε να γίνει κάτι δεν θα το δούμε να γίνει. Παρά το ενδιαφέρον που υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια, μας έχετε επισημάνει πάρα πολλές φορές και από τους ξένους τι ενδιαφέρον υπήρχε για την περιοχή μας και όχι μόνο. Ακριβώς. Και το φόξι είναι ότι οι ξένοι και οι Κανελόπουλοι αυτή τη στιγμή δυστυχώς ή ευτυχώς πάρα πολλοί επενδυτές αποχωρούν από τη χώρα. Αυτό είναι το άσχημο πλέον που γίνεται, διότι αυτή τη στιγμή πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ισπανία, που αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα και θα αντιμετωπίσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα, σχεδιάζει ολόκληρη πολιτική προσέλκυση επενδύσεων. Άμα εδώ είναι το θέμα το κράτος. Να κάνει προσέλκυση επενδύσεων, γιατί αυτή τη στιγμή το καλύτερο κομμάτι, το καλύτερο οικόπεδο στον πλανήτη Γη είναι η Ελλάδα. Έχετε δίκιο. Ναι, άμα ο Μητσοτάκης αμολάει αετό, τι να σου πω εγώ. Πρέπει να κινηθούμε λίγο. Δεν συμβαίνει αυτό να το σημειώσουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Καλά είναι τα πράγματα. Πάμε από την υγεία να ξεκινήσουμε και θα δούμε και την επόμενη μέρα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μπάκα. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή Ανάσταση.